Ευχαριστώ. Και ο Καλυμνιός. Καλυμνιός από τον Ρουταζετή. Καλησπέρα καταρχήν. Καλή αρχή να έχουμε. Καλή σεζόν. Νομίζω ότι προσωπικά δεν με απασχολεί η εμφάνιση η ατομική, αλλά η ομαδική για το σύνολο. Και είναι τώρα η 7η εβδομάδα που προσπαθούμε να χτίσουμε ένα σύνολο για να κερδίζει όλη η ομάδα και όχι ένας παίκτης. Bueno, καλησπέρα. Lo primero antes de comenzar, bueno, las condolencias a la víctima, a su familia y a todos los amigos, la víctima del aficionado que desgraciadamente no está con nosotros. Y porque eso no es fútbol y realmente creo que la violencia tiene que estar fuera de todo este deporte. Θα ήθελα να συλληπιθεί την οικογένεια και τους φίλους, τους οικείους του θύματος, ο οποίος δυστυχώς δεν βρίσκεται πια μαζί μας. Είναι πάρα πολύ λυπημένος γιατί αυτό δεν είναι ποδόσφαιρο. Η βία θέλει να βρίσκεται πάντα μακριά από το ποδόσφαιρο και δεν έχει καμία θέση στις ποδοσφαιρικές συζητήσεις. Respecto a la pregunta, estamos muy ilusionados. Es un partido, es nuestro primer partido oficial, es nuestro primer partido en Kariskakis. Y como tal, es un partido europeo y como tal, pues lo afrontamos con muchísima ilusión. Evidentemente, no conozco a ningún equipo en el mundo que su primer partido oficial esté al 100%, pero estamos preparados para competir y queremos dar nuestra mejor versión. Caso una fuera de Madrid, no agona. Ανυπομονούμε πάρα πολύ. Πρόκειται για το πρώτο μας επίσημο παιχνίδι για τη φετινή σεζόν, για το πρώτο μας παιχνίδι στο Καραϊσκάκης. Είμαστε γεμάτοι προσδοκίες, έχουμε πάρα πολλές φιλοδοξίες. Όσον αφορά για την προετοιμασία, νομίζει πως παγκοσμίως δεν υπάρχει κάποια ομάδα που στο πρώτο επίσημο παιχνίδι θα είναι στο 100% της ετοιμότητας. Όμως είμαστε έτοιμοι να αγωνιστούμε, να δείξουμε το καλύτερο μας πρόσωπο, να κάνουμε το καλύτερο δυνατό και να πάρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε από αυτό το μάτς. Νομίζω ότι στόχος της ομάδας από την αρχή της προετοιμασίας είναι να αλλάξει τελείως. Να μπορέσουμε να δείξουμε ένα πολύ καλύτερο πρόσωπο από την προηγούμενη χρονιά. Η προηγούμενη χρονιά ήταν, όπως έχω ξαναπεί, δεν ήταν επιτυχημένη. Δεν γίνεται η ομάδα τερματίζει στην τρίτη θέση. Έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Νομίζω ότι υπάρχει πλάνο, υπάρχει δομή στην ομάδα και χτίζεται κάτι πολύ καλό για τους στόχους που έχουμε βάλει μέχρι της χρονιάς. Θεωρώ πως θα είμαστε πολύ καλύτεροι την νέα χρονιά και τα παιδιά που ήταν και πέρσι, βάσει της εμπειρίας που αποκομίσαμε ακόμα και από τα κακά αποτελέσματα και από την κακή χρονιά, να βρεθούν έτοιμοι για την επόμενη. Lo más importante es que nosotros demos nuestro mejor nivel, individual y colectivo. Evidentemente, el rival trae sus circunstancias, algunas las podremos poner en positivo, otras en negativo, pero sabemos, los profesionales del fútbol, que partidos de este tipo, partidos tan especiales, partidos europeos, nada importa lo que haya pasado antes, lo que importa es lo que suceda a partir de mañana. Η δική μας πρόθεση είναι να δείξουμε το δικό μας καλύτερο δυνατό αγωνιστικό πρόσωπο, ατομικά αλλά και ομαδικά, και να κάνουμε εμείς απέναντι στον αντίπαλό μας ό,τι καλύτερο μπορούμε. Σίγουρα ο αντίπαλος φέρνει και αυτός τις δικές του συνθήκες. Κάποιες μπορούν να υπολογιστούν ως θετικές και κάποιες ως αρνητικές για εμάς. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή νομίζω πως δεν έχει σημασία τόσο το τι έχει συμβεί στο παρελθόν για καμία από τις δύο ομάδες, αλλά το τι θα συμβεί στον αυριανό αγώνα.